Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Καλώ ορίσατε στο ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αν δεν το έχετε πράξει ήδη, παρακαλώ πολύ πω πατήσετε το κουμπί για εγγραφή και το καμπανάκι για να σα έρχονται ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβάζουμε νέο βίντεο το οποίο συμβαίνει συνήθω καθημερινώς στι 5 το απόγευμα. Βλέπετε, έχω δίπλα μου τι καμπανούλε. <laughs> Προσδεθείτε. Ευάλωτο ναρκισό και situation Έκλα μου καλησπέρα. Γεια σου αγαπή μου. Εύχομαι να σε βρίσκω σε πολύ καλή διάθεση. Ναι, με βρίσκεις. Με βρίσκεις σε καλή διάθεση με τα καμπανάκια μου. Ξέχασα να πω στον κόσμο να προσδεθεί ή αν το είπα και το επαναλαμβάνω κανένα πρόβλημα προσδεθείτε. Αυτή τη στιγμή είμαι αραχτή στο σπίτι με κρασάκι και παίρνω την ευκαιρία να σου γράψω μετά από το βίντεο που μόλις άκουσα με τίτλο αν αποφεύγουμε τον αχρίαστο πόνο, πώς θα βρέξουμε τα πόδια μας και λοιπά και λοιπά για να γελάσουμε παρέα. Άρα μου γράφεις αυτό το email για να γελάσουμε παρέα. Εγώ όμως έχω αποφασίσει να το κάνω βίντεο γιατί ε, θεωρώ πως θα είναι χρήσιμο. Η κοπέλα λέει προσωπικά πλώς ήθελα να εκφράσω την προσπάθεια που κάνω και η αλήθεια υπάρχει έντονη εσωτερική πάλι. Λοιπόν... Όπω θα θυμάσαι πολύ καλά, είχα επικοινωνήσει πριν κάποιου μήνε μαζί σου και ο σχολιασμό στο βίντεο με έκανε να τρέξω κατευθείαν για ψυχοθεραπεία. Είμαι σε άμεση επικοινωνία με μια πολύ καλή κλινική ψυχολόγο, η οποία έχει ακούσει κάθε προβληματισμό και κάθε σκέψη μου και μου έχει δείξει το δρόμο τη αγάπη προ αυτό και αυτοεκτίμηση. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ και που κάνεις ψυχοθεραπεία και που κάνεις ψυχοθεραπεία με μια θεραπεύτρια που είχετε ταιριάξει και που σε βοηθάει. Αναλύσαμε μαζί και τη συμπεριφορά που δέχτηκα στην προηγούμενη μου σχέση, αλλά και τις τοξικές συμπεριφορές που δεχόμουν επί μια δεκαετία στον πρώην εργασιακό μου χώρο, οι οποίες αυτές τις τοξικές συμπεριφορές με συρρήκνωσαν ως άνθρωπο, με αποτέλεσμα να χάσω τη δική μου φωνή, να θετώ τα δικά μου όρια και θέλω, καταλήγοντας να είμαι «people pleaser» people pleaser είναι κάποιο ο οποίο έχει ω βασικό σκοπό στη ζωή του να ευχαριστεί του άλλου και παραγνωρίζει τι δικέ του ανάγκε και επιθυμίε. Κάτι που τώρα διαπιστώνω πιο έντονα όταν πάω να ξαναβιώσω μια παρόμοια συνθήκη, το πώ εκρήγνεται τα συναισθήματά μου, λε και με προειδοποιεί το ένστιχτό μου. Αυτό που λε είναι πολύ σημαντικό ότι στο δρόμο προ την ανάρρωση από τη συνεξάρτηση, στο δρόμο προς την ανάρρωση από τη θυματοποίηση, έχουμε αυτή την έντονη εσωτερική αναστάτωση όταν δούμε τον εαυτό μας ότι πάει ξανά να συνεξαρτηθεί ή όταν βλέπουμε ότι κάποιο πρόσωπο προσπαθεί να μας επιβληθεί. Λες, τώρα διαπιστώνω πιο έντονα όταν πάω να ξαναβιώσω μια παρόμοια συνθήκη το πώς εκρήγνεται τα συναισθήματά μου, λες και με προειδοποιεί το μου. Στην ουσία η ψυχοθεραπεία και η ψυχοεκπαίδευση, έχουν καθαρίσει το μυχλώδες το μέσα σου και ακούγεται ξεκάθαρα τον gut instinct σου. Αυτό είναι για καλό και είναι θετικό. Γιατί με ρωτάτε πολλές φορές πώς καταλαβαίνω ότι είμαι σε έναν δρόμο θεραπείας, πώς καταλαβαίνω ότι ξεπερνάω τα τραυματά μου. Ένας τρόπος να το καταλάβεις είναι αυτός. Αν και ίσως σύντομα πήρα την πρωτοβουλία και μετά από συζήτηση με την ψυχολόγο μου, την ενημέρωσα πως αν μου δινόταν ευκαιρία για κάποια γνωριμία θα το προσπαθούσα ίσως και να το επιδίωκα κυρίως για να πειραματιστώ εντό αγωγικών ώστε να δω ότι δεν έχω κλειστεί στον εαυτό μου και στη μοναξιά μου και ότι επιτρέπω στο αντίθετο φίλο να με προσεγγίσει αλλά το σημαντικότερο ότι μπορώ να αναγνωρίσω ή να εφαρμόσω ότι έχω διδαχθεί εντό αγωγικών μέσα από την ψυχοθεραπεία αλλά και από το δικό σου κανάλι. Εδώ θέλω να πω ότι δεν πρέπει να πιέζουμε τον εαυτό μας. Εάν αυτό που μας βγαίνει μετά από μια κακοποιητική σχέση, μετά από την ψυχοεκπαίδευση που ξεκινήσαμε εξαιτία αυτής της κακοποιητικής σχέσης και μετά από την απαρχή της ψυχοθεραπείας, αν δεν μας βγαίνει να φλερτάρουμε να δημιουργήσουμε μια σχέση, δεν είναι κακό, αυτό δεν σημαίνει ότι ποτέ ξανά δεν θα πειραματιστούμε Με τον έρωτα, με τις ερωτικές σχέσεις Ότι ποτέ ξανά δεν θα δώσουμε ευκαιρία στο ίδιο φίλο ή στο άλλο φίλο Αναλόγως του ερωτικού προσανατολισμού του καθενός Για, να, για τη δημιουργία μιας ερωτική σχέσης Μην ανησυχείτε αν δεν σας βγαίνει να φλερτάρετε Αν δεν σας βγαίνει να κάνετε γνωριμίες Αν δεν σας βγαίνει να κάνετε σεξ Μην ανησυχείτε, είναι μια φάση την οποία περνάτε Και απολαύστε τη Απολαύστε τη γιατί οι χρόνια συνεξαρτόμενοι άνθρωποι, οι οποίοι είμαστε χρόνια εθισμένοι στο Λίμερανς, που το Λίμερανς είναι αυτή η συνθήκη στην οποία είμαστε ερωτευμένοι με τον έρωτα και μπορεί να μυρικάζουμε μέσα μας συναισθήματα και κουβέντες για κάποια προηγούμενη σχέση ή για κάποια wannabe σχέση, για κάποιον που θα θέλαμε να είμαστε μαζί του, ή μυρικάζουμε Συναισθήματα ερωτικά γενικότερα ερωτευμένες και ερωτευμένοι με τον έρωτα. Είναι πολύ κουραστικό το λίμερανς, είναι πολύ κουραστική η συνεξάρτηση, οπότε μην ανησυχείτε. Άστε διαδικασία ανάκαμψης, μπείτε σε μια περίοδο στην οποία δεν έχετε επιθυμία σύναψη σχέσεων ερωτικών, σεξουαλικών, συναισθηματικών κλπ. Αυτό είναι καλό για την παρούσα περίοδο και ανά πάσα στιγμή αλλάζει. Μην ανησυχείτε. Δεν λήφκει που λένε στην Κύπρο. Στην Κύπρο λένε δε, δε, δεν πρόκειται να τελειώσει. Η, η ερωτική επιθυμία. Πού είναι το. Εδώ είναι. Η ερωτική επιθυμία και η λύπητο, εάν υπάρχει στον άνθρωπο, έστω και αν πνάσει για λίγο, έστω και αν ηρεμήσει για λίγο, ξανά προ τη δόξα θα τραβήξει. Θα επανέλθει. Μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε. Και δεν είναι υγιέ να είμαστε συνέχεια στη τσίτα και συνέχεια να φλερτάρουμε και να ασχολούμαστε με τα ερωτικά μα. Είναι πιο φυσικό και ακόλουθο σε σχέση με την φυσική λειτουργία ενός οργανισμού, ψυχοσωματικού οργανισμού, να έχουμε και περίοδους που να παίρνουμε διάλειμμα από τον έρωτα. Λίγο διάλειμμα και λίγη ξεκούραση δεν έβλαψε ποτέ κανένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τη γνωριμία τη φιλενάδα μα. Πριν περίπου δύο μήνε, γνώρισα κάποιον μέσω μια παρέα. Ο οποίο ενώ με είχε φλερτάρει έντονα στην πρώτη μα κοινή εμφάνιση, ενώ στην πρώτη σα κοινή συνάντηση, δεν φαντάζομαι να εμφανιστήκατε σε κάποια σκηνή, βρεθήκατε τυχαία πρώτη φορά στην παρέα. Και ζήτησε το λογαριασμό μου στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Εν τούτης, η επικοινωνία του μαζί μου με μπέρδευε. Μάλιστα. Α, επικοινωνία μη καθαρή, επικοινωνία μπερδευτική, δείχνει απουσία ουσιαστικής βούλησης για δημιουργία ολοκληρωμένης σχέσης. Δεν έλεγε κάτι ξεκάθαρα, αλλά κάποτε έριχνε ερωτικά επωνόμενα, χωρί βέβαια να καταλήγει και κάπου. Η συμπεριφορά του στυλ δεν αναλαμβάνω ευθύνη. Ρίχνω. Ρίχνω το, το δίχτυ, τα δίχτυα μου και ό,τι πιάσουν. Όταν επιτέλους μιλήσαμε και τηλεφωνικός, αποφάσισα να το ρωτήσω ξεκάθαρα. Και η απάντηση του ήταν ότι δεν θέλει κάτι σοβαρό, αλλά μόνο σεξ, και ότι θα ήθελε να το χαρακτηρίσει σαν situationship. Και γράφει η κοπέλα, εκτόξευση πυράβλου στο μυαλό μου εκείνη την ώρα. Λοιπόν, situationship. Είναι μια λέξη που χρησιμοποιεί η νεολαία και η γερολαία. Μην ανησυχείτε, και η γερολαία τη χρησιμοποιεί η οποία είναι αντίστοιχη της λέξεως relationship. Relationship σημαίνει σχέση. Situationship σημαίνει κατάσταση. Να έχουμε κάτι. Situationship σημαίνει ότι εμείς οι δύο συμφωνούμε ότι θα κάνουμε μόνο σεξ. Αυτό σημαίνει. Αλλά δεν είναι ακριβώς friends with benefits και είναι λίγο έτσι πιο στυλιζαρισμένο. Situationship. Και έκανε μπουφ, εκτόξευση πυράβλου στο μυαλό σου εκείνη την ώρα. Λέω στον εαυτό μου, κούκλα μου, αφού μπορείς να κάνεις σεξ τουλάχιστον μια φορά και να το ευχαριστηθείς, εκμεταλλεύσου το. Αυτό σκέφτηκε. Κάθισα και το σκέφτηκα ότι ίσως να ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για να ξεμπλοκάρω σαν γυναίκα, ως γυναίκα, και να μην νιώθω ότι θα βρεθώ με κάποιον μόνο για σεξ. Καλή η σκέψη σου. Δεν είναι κακή και προφανώ έχει και σεξουαλική επιθυμία και προφανώ τον έβρισκε και σε τον τύπα. Οκ, ε, okay, εντάξει, έχεις δίκιο, πολλές φορές ο συντορικευμένος μισογενισμός μας κάνει να νιώθουμε ότι δεν είναι σωστό να κάνουμε σεξ χωρίς να έχουμε σχέση. Καλά έκανες, εφόσον το επιθυμούσες. Όντως βρεθήκαμε δύο φορές και το σταμάτησα, γιατί όπως είχα πει και στον ίδιο, στη συμφωνία που κλείσαμε, είναι ότι αφού αυτό ζητά, αυτό θα γίνει, αλλά με ημερομηνία λήξη. Έθεσα και του δικού μου όρου κάτω. Δεν θα ήθελα να καταλήξω απλώ να βρίσκομαι με κάποιον κάτω από αυτέ τι ηθίκε επαόριστον, γιατί ω γνωστόν, στο τέλο υπάρχουν συναισθήματα και έλα που σαν συνεξαρτώμενη, το πιο πιθανό να την πατούσα εγώ. Συμφωνώ μαζί σου. Ένα situation ship, άμα συνεχιστεί επάπειρον στο δίνεκε. Άμα δύο άνθρωποι βρίσκονται μόνο για σεξ ε, χωρί να έχουν ημερομηνία λήξη, τότε είναι πολύ πιο εύκολο το πρόσωπο το οποίο έχει ροπή προ τη συνεξάρτηση να πάθει λίμερα με τον τυπά ο οποίο έχει ζητήσει μόνο situationship. Τα χαρακτηριστικά αυτού του ανθρώπου μεικτά. Και μου λέει και θαυμαστικό. Εγώ όμω, διαβάζοντα το και επικοινωνώντα με την κοπέλα, συνειδητοποίησα ότι ο τύπο είναι ένα ευάλωτο ναρκιστή ή ένα κρυφονάρκιστο. Πρώτο χαρακτηριστικό. Μου έκανε και νέγκινγκ. Προσπάθησε να μου κάνει κομπλιμέντο, λέγοντα μου ότι, είμαι, ότι από κοντά είμαι πιο ωραία παρά πώ φαίνομαι στι φωτογραφίε των κοινωνικών δικτύων. Τι κομπλιμέντο είναι αυτό. Τι κομπλιμέντο είναι αυτό. Σου σου λέει ότι. Στο Instagram, στο Facebook, στο Twitter, στο LinkedIn φαίνεσαι σκατά. Ενώ από κοντά φαίνεσαι πιο καλά. Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται σύγκριση. Ένα αυθεντικό κομπλιμέντο είναι «Μου αρέσεις πολύ». Είσαι πολύ γλυκιά. Είσαι πολύ όμορφη. Μου αρέσει πολύ η εμφάνισή σου. Ω γυναίκα μου αρέσει πολύ. Δεν είναι ανάγκη να πει από κοντά φαίνεσαι καλύτερα, στα κοινωνικά δίχτυα δεν φαίνεσαι καλή και ούτω καθεξής. Δεν άγγε να το πει αυτό το πράγμα. Γιατί να πρέπει να κάνει τη σύγκριση. Δηλαδή, θα πει κάτι θετικό, αλλά να πει και κάτι αρνητικό για να νιώσει κοπελάσχημα. Φαίνεσαι χάλια, α πούμε, στα κοινωνικά δίχτυα. Όντω, είναι ένα αυτό. Δεύτερο. Του είχα πει για το ταξίδι που έκανα μόνη μου στο Παρίσι το καλοκαίρι για να δω το αγαπημένο μου συγκρότημα του Coldplay. Ήταν ακριβώ μετά το χωρισμό που και πέρασα καταπληκτικά. Και πάλι θέλησε να μου πει ότι το Παρίσι δεν είναι και τόσο η πόλη του φωτό όπω την περιγράφουν. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω το Παρίσι. Σίγουρα θα ξαναπώ και κυρίω ήρθα πιο κοντά με τον εαυτό μου και τι ανάγκε μου. Ταξίδι σταθμό για μένα. Άρα, του λε κάτι ευχάριστο. Του λε ότι εγώ πήγα το καλοκαίρι στο Παρίσι και πέρασα τέλεια. Πήγα στη συναυλία με του Coldplay και την απέλαυσα. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το συγκρότημα. Φαντάζομαι είναι ένα συγκρότημα μουσική. Ασχετικό <laughs> το σχέδιο. Και αυτό θα βρει κάτι να σου πει, να σου χαλάσει αυτό που του λε. Ε, δεν είναι και τόσο πολύ το φωτό στο Παρίσι όπω την περιγράφουν, δεν είναι ωραίο. Ρε, παιδί μου, σου λέει η κοπέλα ότι πέρασε ωραία. Χα... Να χαρί για αυτήν. Αν δεν μπορεί να χαρί για αυτήν, σκάσε. Zip it. Κλείσε το στόμα σου. Μη λε μαλαγγίε. Αλλά έτσι είναι Είναι ναρκίση. Κάνουν nagging και σου λένε επίτηδε αρνητικά πράγματα για να χαλάσουν τη χαρά σου. Τρίτον, Σχολίαζε κάπω υποτιμητικά αυτά που μαγείρευα. Και καλά, αυτό είναι και πολύ καλό στη μαγειρική. Νέγκινγκ πάλι. Πάλι είναι λεκτική κακοποίηση πάλι. πάλι. Είναι ψυχολογική κακοποίηση. Είναι μειχτά, μέχρι τώρα δεν έχω βρει κάτι θετικό. Μέχρι τώρα δεν έχω βρει κάτι θετικό. Τρία αρνητικά έχει μέχρι τώρα. Ότι σου κάνει νέγκινγκ με τα κομπλιμέντα που σου έλεγε. Ότι σου μείωσε την ομορφιά του Παρισιού. Ε, ε, Παρεμπιπτόντω. Έχω πάει και εγώ στο Παρίσι πριν 13 χρόνια και μου άρεσε πάρα πολύ. Και συμφωνώ μαζί σου ότι είναι μια υπέροχη πόλη. Ε, το να σχολιάζει υποτιμητικά αυτά που μαγειρεύει, ότι αυτό είναι καλύτερο μάγειρα, πάλι είναι νέγκινγκ, πάλι είναι κάτι αρνητικό. Πάμε τώρα στο τέταρτο να δούμε πώ είναι θετικό. Μου είπε πολλέ φορέ ότι επειδή έχει το λέγιν. βρίσκει τον τρόπο και καταφέρνει τις γυναίκες και ότι μέχρι πριν κάποιου μήνε έκανε έξαλλη ζωή, που είναι δικαίωμα του να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά όταν του είπα ότι δεν μ' αρέσει να κάνω σεξ με κάποιον που πάει με διάφορε, κυρίω για λόγου υγεία, προσπαθούσε να με επιβεβαιώσει ότι θα δεχθεί αυτό που του λέω και ότι αν αλλάξει κάτι στη δική μα συνθήκη θα με ενημερώσει. άλλη έκρηξη πυράβλου. Λοιπόν, αυτό το, και το τέσσερα πάλι αρνητικό είναι. Τι σημαίνει επειδή έχει το λέγην καταφέρνει τι γυναίκε να τι γαμίσει, δηλαδή. Τι είναι πράγματα αυτά να λες σε μια κοπέλα. Αυτό που είπες δεν μ' αρέσει να πηγαίνω με κάποιον που πάει με διάφορες... είναι εσωτερικευμένος μισογενισμός. Ανησυχώ να κάνω σεξ με έναν άνθρωπο που έχει πολλούς ερωτικούς συντρόφους... γιατί είναι πιο πιθανό να κολλήσω σεξουαλικώς με τα δεδομένα νοσήματα. Όχι που πάει με διάφορες. Σαν να υποτιμάς τις γυναίκες. Όχι αυτό. Γιατί αυτός υποτιμάει τις γυναίκες. Λοιπόν, και το τέταρτο αρνητικό. Πέμπτο. Ενώ το διαμέρισμα που νοικιάζουν είναι καινούριο, ενώ χωρί φθορέ και με καλό σχεδιασμό, βρήκε να σχολιάσει αρνητικά τον νηπτήρα του μπάνι ότι είναι μικρό. Λε και θα του τον τύλιγα για δώρο. Και το πέμπτο είναι αρνητικό. Ακόμη δεν βρήκα θετικό. Γιατί λε είναι μειχτά. Τα χαρακτηριστικά αυτού του ανθρώπου μειχτά. Μέχρι τώρα βλέπω αμυγή αρνητικά χαρακτηριστικά. Πάμε στο έκτο και καλύτερο το οποίο το έχεις γράψει με bold έντονα γράμματα, έχτο. Ξέρει ότι σε παρακολουθώ και όταν αντιλήφθηκε στο κομμοδίνο μου το βιβλίο σου έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος, μου κάνει. Α, τη διαβάζεις κιόλα! Ωραίος ο τύπος. Οκ, okay, το δέχομαι να μην του αρέσει, αλλά γιατί να το κρίνει. Θα το κρίνει αρνητικά γιατί είναι ένα Κύπρος μισογύνης. Οι Κύπροι μισογίνυδε γίνονται έξαλλοι μαζί μου. Εκείνα δει που εκτοξεύονται στον εγκέφαλό του. Άμα ανακούν το όνομά μου, βλέπουν τη φάτσα μου ή τα βιβλία μου. Έξαλλοι, έξαλλοι. Έξαλλοι οι Κύπροι μισογίνυδε με μένα. Έξαλλοι. Γι' αυτό σου λέει: Ακούει, ακούει αυτή την ψυχολόγο η τα βιβλια μου εξαλλοι 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 οι κυπροι με μενα εξαλλοι γι αυτο σου λεει ακουει αυτη τη ψυχολογο η οποια τολμησε να έχει καθημερινή εκπομπή στην Κυριακή τηλεόραση, τόλμησε να πάει σε εκατοντάδες εκπομπέ για ε, τα τελευταία 25 χρόνια και έχει μιλήσει τόσο έντονα εναντίον της ναρκισιστικής κακοποίησης υπέρ των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων Παναγία μου, θα σε καταστρέψει αυτή Και φυσικά θα σου πει και το γνωστό ότι είμαι τρελή και διάφορα τέτοια, ναι Ναι, γιατί μειώνουμε έναν άνθρωπο ο οποίος στυλιτεύει τα κακά μας Λοιπόν Γενικώ ένιωθω ότι τίποτα δεν του άρεσε και πάντα έβρισκε κάτι αρνητικό να πει. Άρα δεν είναι μειχτά αγάπη μου τα χαρακτηριστικά του. Είναι αμυγί. Όσε φορές μίλησε υποτιμητικά για μένα, του το ανέφερα και η αλήθεια είναι ότι μετά πρόσεχε πώ μου μιλούσε, αλλά προσπαθούσε να μάθει παράλληλα και για τι ευάλωτε στιγμέ τη ζωή μου. Ένιωσα αυτόν τον άνθρωπο να έχει τρομερά πολλέ ανασφάλειε. Και ότι μέσα από τα λεγόμενα του προσπαθούσε να τι κρύψει, αν δεν ήταν ακόμα ένα ναρκισό. Ξεκάθαρα είναι ναρκισό και ξεκάθαρα είναι ευάλωτο ναρκιστή, κρυφό ναρκισό. Η ανασφάλεια είναι βασικό χαρακτηριστικό των ναρκιστών. Βασικό χαρακτηριστικό. Στον πυρήνα κάθε ναρκιστού, στον πυρήνα κάθε ναρκιστή υπάρχει τρομερή ανασφάλεια. Αν δεν το έχει κάνει ήδη, θα σε συμβούλευα να διαβάσει το βιβλίο της δόκτωρος Ράμανη «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ» ή αν θες να μπει στη συμμετοχή όπου το διαβάζουμε και το σχολιάζουμε υπάρχει playlist. Η δόκτωρ Ράμανη το ξεκαθαρίζει ότι η ανασφάλεια είναι βασικό χαρακτηριστικό των αρκησιστών και προσπαθούν με τις κακοποιητικές συμπεριφορές τους, τις αδιόρατα κακοποιητικές συμπεριφορές τους, nagging, gaslighting και ούτω καθεξής, να προκαλέσουν ανασφάλεια στα θύματα τους. Και το χαρακτηριστικό του ότι προσπαθούσε να μάθει για ευάλωτε στιγμέ σου και ότι αποκάλυπτε και καλά τι δικέ του ανασφάλειε, είναι ένδειξη ότι πρόκειται περί κρυφονάρκη σου τον αρκισισιστή. Αυτά ω προ το χαρακτήρα. Ω προ την προσέγγιση του προ εμένα. Εγώ περίμενα ότι αφού είχαμε πει μόνο σεξ θα επικοινωνούσε μαζί μου μόνο τι μέρε που θα βρισκόμασταν. Έλα όμω που αυτό μου έστελνε και άκυρε μέρε, όχι με τα συνηθισμένα γεια σου τι κάνει. Αλλά αν μπορεί να μου έστελνε μια φωτογραφία σε κάποιο τόπο που βρισκόταν ή κάτι που διάβασε κτλ. Όταν εγώ προσπαθούσα να δώσω συνέχεια και να γίνει μια νορμάλ συζήτηση, στο τέλο το γύριζε στο σεξουαλικό. Όταν το ρώτησα γιατί το κάνει αυτό, μου είπε, ή μου είπε ότι είναι για να υπάρχει εντύμαση μεταξύ μα και κάπω μια επικοινωνία. Εντύμαση σημαίνει οικειότητα, η οποία στην πραγματικότητα δεν υπήρχε γιατί μου έκοβε φόρα κάθε φορά. Σεξουαλική οικειότητα ήθελε να υπάρχει. Ενώ μεταξύ, η σεξουαλική οικειότητα δεν έχει καμία σχέση με την αυθεντική οικειότητα. Η αυθεντική οικειότητα μεταξύ δύο ανθρώπων είναι να μπορούν να επικοινωνούν ουσιαστικά και να μην κόβει ο ένα τον άλλο την επικοινωνία. Τον έβρισκα πολύ χειριστικό ω προ τον τρόπο του και τη συμπεριφορά του. Και εννοείται ότι του τα είπα ξεκάθαρα και αποχώρησα από τη συμφωνία. Να ξέρεις ότι ο λόγος που σου στέλνει τα μηνυματάκια και φωτογραφίες που είναι ήταν γιατί υποσυνείδητα ίσως, μπορεί και συνειδητά, αλλά σίγουρα υποσυνείδητα επιδίωκε να τον ερωτευτείς, ούτω ώστε να πάρει την τροφοδοσία ότι άλλη μία τον ερωτεύτηκε. Ότι έχει λέγει και κατάφερε άλλη μία να τον ερωτευτεί. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, το σεξ που κάνει μια γυναίκα ερωτευμένη είναι ανώτερη ποιότητα από το σεξ που κάνει μια γυναίκα που δεν είναι ερωτευμένη για του νάρκει σου, γιατί παίρνουν τρομερή ναρκιστική τροφοδοσία και επιβεβαίωση όταν η γυναίκα που κάνει σεξ μαζί του είναι ερωτευμένη. Ενώ τα δεν είναι ερωτευμένη, νιώθουν ανασφάλεια. Σου λέει αυτή κάνει σεξ γιατί αρέσει το σεξ. Δεν κάνει σεξ γιατί είναι τρελαμένη μαζί μου. Θέλω να είναι τρελαμένε μαζί μου. Θέλω, δεν μπορώ, η ανασφάλεια μου δεν το αντέχει, δεν μπορώ. Λοιπόν. <laughs> Εξέφρασε ότι δεν με αντιπροσωπεύει ο τρόπο του, ότι είναι πολύ χειριστικό και ότι δεν πρόκειται να δεχτώ να μου συμπεριφέρεται κάποιο έτσι. Δηλαδή με απαιτήσει να πρέπει να του απαντάω μηνύματα και τηλέφωνα, αλλά αυτό όποτε θέλει να με αγνοεί. Και ακόμη απορίζει αν είναι νάρκησο φιλενάδα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι μεταξύ μα και αφού ο ίδιο όρισε τη σχέση εξ αρχή μόνο σεξουαλική. Σαφώ και δεν του άρεσαν αυτά που άκουσε. Καλά να πάθει. Ω προ τα δικά μου συναισθήματα. Ξαλάφρωσα ακα... κάνοντα αυτό που ένιωθα, αλλά δεν θα κρύψω ότι μετέπειτα αντιλήφθηκα ότι ο παλιό με αυτό θα προσπαθούσε να βρει τον τρόπο να γίνει αυτό που θέλει κάποιο άλλο, και δεν θα άκουγα τα δικά μου θέλω. σω προσπαθώντα να κερδίσω έναν άνθρωπο. Δηλαδή, συνειδητοποίησε ότι ο παλιό σου αυτό σε ένα τέτοιο situation θα κοβόταν και θα ράβονταν τα μέτρα αυτού του μαλάκα. Προκειμένου να τον κερδίσεις Ανταυτού, άκουσα το ένστιχτο μου, πρόσεξα την ανασφάλεια που μου έβγαζε, του ανέφερα ότι έφτασε η ημερομηνία λήξη και ότι όπω το όρισε για μένα πλέον ήταν καθαρά σαρκικό. Νομίζω δεν το περίμενε. Αυτά εν ολίγης, Θέλω να πιστεύω με σε πολύ καλό δρόμο. Με το λέγιν σου. <laughs> τον κατάφερε στο μάμισε. <laughs> Είχε δίκιο ότι θα γελούσα. Μένουν, 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 εκστατικοί. Μα δεν με θε. Μα εσύ δεν με ερωτεύτηκε. Όλε με ερωτεύονται. Είμαι και λεπούρη. Well done. Well done. Μπράβο. 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 Εδώ θέλω να σχολιάσω κλείνοντα. Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι στην Κύπρο υπάρχουν και πολλοί άνδρες αξιόλογοι, οι οποίοι με αγαπάνε, με εκτιμούν, ακολουθούν τη δουλειά μου και είναι άνθρωποι ολοκληρωμένοι, το πρώτο. Δεν είναι όλοι οι Κύπροι άνδρες μισογύνιδες, γι' αυτό προηγουμένως είπα επειδή είναι Κύπριος μισογύνη. Με την έννοια ότι οι Άγγλοι μισογύνηδες δεν θα με γνωρίζουν, οι Αμερικάνοι μισογύνηδες. Οι Κύπροι μισογύνηδες με γνωρίζουν όμως πολύ καλά. Μάλλον γνωρίζουν την ύπαρξή μου πολύ καλά. Δεν με γνωρίζουν εμένα πολύ καλά. Γνωρίζουν την ύπαρξή μου. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξή. Ότι ναι, μπορούμε και οι γυναίκε να κάνουμε σεξ χωρί συνέστημα, μπορούμε και οι γυναίκε να κάνουμε σεξ χωρί σχέση. Δεν θα καταστραφούμε αν κάνουμε σεξ χωρί να είμαστε ερωτευμένε ή χωρί να είμαστε σε μια συνθήκη σχέση με έναν άνθρωπο. Όμω, όμω. Καραδοκεί ο κίνδυνος αν αφιερώνουμε χρόνο και ενέργεια σε ένα situationship. Στο να συναντιόμαστε δηλαδή μόνο για να έχουμε σεξ και να επικοινωνούμε μόνο για να κανονίσουμε το σεξ. Ή για να φροντίσουμε το αρχισιστικό εγώ του ανθρώπου με τον οποίο κάνουμε σεξ. Καραδοκεί ο κίνδυνος να αφιερώνουμε χρόνο και ενέργεια... Σε δραστηριότητε και σε πρόσωπα που καταλήγουν να είναι τοξικά. Και οι δραστηριότητε τοξικέ και τα πρόσωπα τοξικά. Ξαναλέω, μπορεί κάλλιστα μία γυναίκα να κάνει σεξ χωρί συνέστημα, και είναι καθαρά θέμα κοινωνικοποίηση, καθαρά θέμα διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών, καθαρά θέμα κοινωνική κουλτούρα το ότι αρκετέ κοπέλε πιστεύουν ότι δεν είναι σωστό μια γυναίκα να κάνει σεξ χωρί συνέστημα ή ότι δεν μπορεί μια γυναίκα να κάνει σεξ χωρί συνέστημα. Ξαναλέω όμω ότι οποιοδήποτε καλλιεργημένο άνθρωπο, οποιοδήποτε ψυχοεκπαιδευμένο άνθρωπο και ψυχοεκπαιδευόμενο άνθρωπο, οποιοδήποτε ψυχοθεραπευμένο και ψυχοθεραπευόμενο άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα. Θα παρατηρήσει στην πράξη, όπως παρατήρησε και η φίλη, ότι η συνέβρεση έστω και για σεξ χωρίς συνέστημα με ανθρώπους οι οποίοι έχουν τοξικά στοιχεία γιατί ο ναρκισισμός είναι ένα τοξικό στυλ προσωπικότητας δεν αξίζει τον κόπο να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε σεξ μαζί τους όταν κάνει σεξ με έναν άνθρωπο αναπόφευκτα α, επειδή τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά αν έχει κακή διάθεση, τοξική διάθεση σου τη μεταδίδει και ελοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος όταν συναντιόμαστε με έναν άνθρωπο τακτικά, είτε για να πιούμε καφέ, είτε για να δουλέψουμε μαζί, είτε για να συνεργαστούμε, είτε για να πηδηχτούμε, μπορεί να ερωτευτούμε. Εγώ προσωπικά δεν θα το ρίσκαρα να συναντιέμαι τακτικά με έναν άνθρωπο τον οποίον δεν θα τον επέλεγα για σύντροφό μου. Δηλαδή σε ιδανικές συνθήκες θα ήταν επιθυμητό να έχεις μία συνεννόηση τύπου situationship με κάποιον άνθρωπο ο οποίος σε περίπτωση που αυτό προχωρήσει σε σχέση να είναι συμβατός. Εγώ θα έλεγα και για σεξ της μιας βραδιάς δεν είναι καλή ιδέα να κάνουμε με άνθρωπο με τον οποίο δεν θα κάναμε σχέση γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Α, τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά. Ε, ο έρωτας προκαλείται και από ορμόνες. Μετά την ερωτική επαφή εκκρίνεται ο κιτοκίνη, η οποία είναι και η ορμόνη της αγάπης του έρωτος. Ε, όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα, κινδυνεύει να το φάνει κότες. Δηλαδή, καμία σχέση με θρησκευτικές και κοινωνικές ηθικές, καθαρά από ψυχολογική σκοπιάς, προστατεύουμε τον εαυτό μας αν αποφεύγουμε το σεξ με άνθρωπου που κάτω από άλλε ηθίκε δεν θα κάναμε σχέση. Και έχω αυτή την απορία. Ένα άνθρωπο, ο οποίο έχει υγιή προσωπικότητα, πνευματικότητα και βάθο, πολύ πιθανόν να μην σου ζητήσει situationship. Ή αν σου ζητήσει situationship, να το κάνει με σεβασμό και εκτίμηση. Και να αναγνωρίσει και ο ίδιο ότι μπορεί στο τέλο να γίνει σχέση αυτό. Δηλαδή, για να μπορέσει ένας άνθρωπος να μπει στη διαδικασία του να πει... «Γω θέλω μόνο situation σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει... ή ότι έχει κάποιους πολύ σημαντικούς λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να μπει σε σχέση... που μπορεί να έχουν να κάνουν με τη σωματική του υγεία... μπορεί να έχουν να κάνουν με τη ψυχική του υγεία... μπορεί να έχουν να κάνουν με τις ηθίκες της ζωής του, τις δεν λέω να είναι παντρεμένος, σύγκολο άνθρωπος... Μπορεί ρε παιδί μου κάποιο να έχει πάρα πολύ δουλειά, να έχει πολύ ελάχιστο χρόνο, να έχει μόνο ξέρω εγώ μια-δυο ώρες τη βδομάδα να διαθέσει για την προσωπική του ζωή. Συνήθω όμω οι άνθρωποι που ζητάνε situation situationship δεν το κάνουν γιατί είναι έντιμοι, υπεύθυνοι, αξιόλογοι άνθρωποι επειδή, δυστυχώ δεν έχουν χρόνο. Το κάνουν γιατί δεν θέλουν να πάρουν καθόλου την ευθύνη μιας ολοκληρωμένης ερωτικής σχέσης και θέλουν να απολαμβάνουν πράγματα χωρίς να έχουν ευθύνες. Θέλουν και το μπίτα σωστή και το σκύλο χορτάτο και επίσης α, ας μου συγχωρηθεί η έκφραση, φτιάχνονται, θα, θα την πω, φτιάχνονται και στην ιδέα να τους ερωτευτεί μια αξιολογική κοπέλα. Και πολλέ φορέ τέτοιοι τύποι μπορεί να πούν ότι εγώ θεωρώ ότι είναι μια χαρά μια κοπέλα να κάνει σεξ χωρί συνέστημα. Είμαι πολύ μοντέρνο, είμαι πολύ προοδευτικό και γι' αυτόν τον λόγο προτείνω και το situation ship. Τελικά όμω μέσα του να έχουμε μισογενισμό. Και οι ίδιοι που, κάνουν, που έχουν προτείνει το situation ship, οι ίδιοι που κάνουν σεξ μόνο με μια κοπέλα, αυτοί ήδη μετά να γυρίσουν και να τη πούν ότι αυτό που κάνει δεν είναι ηθικό και δεν ξέρω τι άλλο. Όπω και να έχει. Προσοχή. Ήταν ευάλωτο να τη και χαίρομαι πολύ που δεν με γουστάρει. Ενώ χαίρομαι πολύ που δεν είχε καλή γνώμη για μένα, γιατί θα ήταν πολύ ανησυχητικό αν είχε καλή γνώμη για μένα ένα τέτοιο τύπο. Φιλιά!